Εκδηλώσεις μνήμης στο Παρίσι για τα 100 χρόνια από την ανακοχή στις 11 Νοεμβρίου του 1918 που σήμανε τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Γάλλος Πρόεδρος υποδέχτηκε 70 ηγέτες από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους η Άγγελα Μέρκελ, ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Βλαδιμίρ Πούτιν, καθώς και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Τραμπ και Πούτιν έφτασαν στην αψίδα του θριάμβου χωριστά από τους άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και αντάλλαξαν χειραψία. Στην ομιλία του, ο Γάλλος Πρόεδρος επισήμανε ότι ο εθνικισμός δεν είναι πατριωτισμός. Οι παλιοί δαίμονες αναβιώνουν, έτοιμοι να ολοκληρώσουν το έργο τους στο χάος και τον θάνατο. Νέες ιδεολογίες χειραγωγούν τις θρησκείες και προωθούν ένα μεταδοτικό σκοταδισμό. Η ιστορία μερικές φορές απειλεί να ξαναρχίσει την τραγική πορεία της και να υπονομεύσει την κληρονομιά της ειρήνης που νομίζουμε ότι έχουμε σφραγίσει οριστικά με το αίμα των προγόνων μας. Ζήτω ειρήνη ανάμεσα στους λαούς και μεταξύ των κρατών. Ζήτω τα ελεύθερα έθνη του κόσμου. Ζήτω η φιλία μεταξύ των λαών. Μετά το τέλος της ομιλίας του Εμμανουέλ Μακρόν άναψε τη φλόγα στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και κατέθεσε στεφάνι συνοδευόμενος από μαθητές που ανέγνωσαν επιστολές και μαρτυρίες από την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.